πίτσα. Εδώ μας κολλάει να πούμε ο Τόμας Μουρκ. Είπαμε, είναι, το μυαλό του είναι, το εγκέφαλο του είναι σαν την Αγία Τριάδα, την κατασκήνωση. Όλο το πίκμα σε ένα εγκέφαλο, να πούμε. Είδατε πως πάει στο ποδόσφαιρο. Σε ένα δευτερόλεπτο αλλάζουν τα πάντα. Δώσαμε άσο τον Παναθηναϊκό με 1-0, που πήγαινε καρφί για 1-0, με μία φάση ο Άρης, χωρίς να κάνει τίποτα, 70 λεπτά περπάταγε. Ένα γκολ ο Μωρόν, ο τιμωρός, ο Μέγας τιμωρός, 1-1. Ο Άρης κατέβηκε και πρώτο μάτς φέτος στην Αθήνα, ενώ δεν έχει χάσει τα υπόλοιπα ντέρμπι, και κατέβηκε να παίξει με τον Ανύπαρκο τον Παναθηναϊκό, νόμιζε ότι κατέβηκε στο Camp Nou να παίξει με την Μπαρτσελώνα, χεσμένος εντελώς. Τώρα πώς βγήκε αυτή η ισοπαλία, αλλά είπαμε, στο ποδόσφαιρο πολλές φορές μιλάν και κωστάκηδες, να πούμε. Και δεν είναι μόνο ότι βγήκε η ισοπαλία, τον βγήκαν και τα αποτελέσματα και έμεινε και μόνος πρώτος, ενώ περπάταγε στην κυριολεξία. Ένας Άρης παθητικός, με γύρισε τα μυαλά, λέω, κοίτα να δεις πάλι τα ίδια, σαν να έλεγε ο Άρης βολεύουμε με την πέμπτη θέση. Και ξαφνικά ένα γκολ του Μωρόν γύρισε όλο το μάτς. Από εκεί και πέρα μετά, όπως βγήκε μπροστά ο Παναθηναϊκός, πιο πολλές πιθανότητες είχε, γιατί ακούω κάτι, τον πάτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι άρθρα από κάτι μεγάλο αναλυτή, ποιον πάτησε ο Παναθηναϊκός. Έπαιξε ο Άρης ποδόσφαιρο, τίποτα. Περπάταγε ο Άρης και ολόκληρος Παναθηναϊκός, 70 λεπτά εκεί παιδούχος, έβγαλε τρεις φάσεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν μέχρι το 55 να το έχει το μάτς τουλάχιστον 3-0 με τον Όφη, τουλάχιστον 3-0, στεγνά, είχε δοκάρια, είχε κλασικές ευκαιρίες, είχε γκολ, τον έλειωσε τον Όφη, να πούμε, δυο φάσεις Όφη, 1-2. Δυο φάσεις Όφη σε 3 λεπτά, 1-2. Εδώ δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ μετά το 70 λίγο ψυχάει και οι περισσότερες ομάδες. Αυτό που δεν περίμενα εγώ με τα μαγειρέματα ήταν να έχει αυτά τα μούτρα ο Ολυμπιακός. Περίμενα, λέω, 1-0, αλλάξαν το διαιτητή, δεν θέλαν τον Πουλικίδη με το Φωτιά, έκανα μπέναλτι, κανένα τίποτα. Μη δεν Τζαβέλας φάνηκε, μη δεν Καραϊσιάκης στην Τρίπολη, να πω. Πήγαν να βγάλουν εκεί με τον Ελκαμπή και τελικά το 1-0. Και ευχαριστημένοι να είναι, γιατί τελευταία η Τρίπολη, όπως έβγαινε με το Μακέντα, έπρεπε να έχει κι άλλο γκολ. Έτσι. Αυτά ήταν τα μάτς που είδαμε. 0-3 ο Ατρόμητος στην καλή θέα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Και εκεί που πέσαμε μέσα είναι στο ότι West Ham κέρδισε και έδιωξε η Manchester United το Ten Hag. Μια West Ham η οποία έπρεπε και αυτή να φάει 4. Και τελικά το κέρδισε το μάτς. Από το πουθενά. Ένα μάτς που έπρεπε να είναι 0-3. Σπάτησε η United, 70 λεπτά. Είπαμε, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Πολλές φορές σπάτησε η United στην κυριολεξία με δύο φάσεις. Η West Ham 2-1. Στατιστικά το είχαμε πει. Ένα ντέρμπι θα το κερδίζαμε κι εμείς. Ποιον θα κερδίζαμε? Τον ετοιμοθάνατο. Μπορούσαμε να κερδίσουμε κανέναν άλλον. Ετοιμοθάνατη είναι η United. Τη United κερδίσαμε. Εκεί που έγινε το μαγκάλι ήταν στο Μιλάνο. Στο Μιλάνο. Ίντερ Γιούβε 4-4. Τρία άρπαξη Μαρσέη, στεγνά από την Παρή, στεγνά. 1-1 το γερμανικό. Union Eintracht. Και νομίζω το καλύτερο μάτς ήταν το Arsenal Liverpool, το 2-2, έτσι. Νομίζω ότι το καλύτερο μάτς ήταν το Arsenal Liverpool. Η City 1-0 της Southampton από το 5, το πήγε το μάτς περπατώντας, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η Southampton, και τώρα βγαίνουν τα ραμπανάκια και σε κολλάν, πάλι λέει μέσα έπεσες, είδατε, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, στο ποδόσφαιρο, αλλάζουν τα πάντα. Ποιος θα έλεγε στο 55 το ΠΑΟΚ Όφη ότι ο Όφη θα κάνει διπλό? Τον είχε τσαλακώσει τον Όφη ο ΠΑΟΚ. Ήταν για 3-0. Δύο φάσεις Όφη, έκανε τις αλλαγές, πονηρός ο Ζάσταβατς στο τέλος, έκανε τις αλλαγές την ώρα που το βρήκε κουρασμένο, κάπως έτσι μπορούσε Όφη.
να το δαγκώσει το μάτσι. Και είχαμε το ντέρμπι των κλεφτοπεριστεράδων με τον κλεφτοκοτάδων, να πούμε. Ένας κλεφτοπεριστεράς, ο Ζάσταβατς, στον πάγκο, τον είδατε. Αυτός αν κάνει καμιά βόλτα, να πούμε, πάει κανένα τριήμερο στην Ιταλία και το δουν οι καραμπινιέροι, θα το στριμώξουν στα 25 μέτρα κατευθείαν στη γωνία για ψάξιμο. Αν τον δουν με αυτή τη μάπα και με αυτή την τραγιάσκα, κατευθείαν να πούμε και αυτό το περπάτημα και αυτό το ύφος του Ζάσταβατς, στην Ιταλία είναι πονηρή η αστυνομική, έτσι. Λοιπόν, τον έχουν μαγκώσει στα 15 μέτρα και τον έχουν αρχίσει το ψάξιμο. Και απ' την άλλη, να πούμε, ο άλλος ο κλεφτοκοτάς καθόταν πάνω και κρυβόταν στη σουίτα. Όταν κέρδαγε ο ΠΑΟΚ, να πούμε, ήταν τεντωμένο σαν τον κόκορα. Μόλις στέβαγε το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ, χάθηκε, να πούμε, κάτω από το κάθισμα. Αλλά ήταν για 4 όφη. Τελικά ένα μάτς που ήταν να φάει 4 όφη, το γύρισε και το έκανε 1-2. Και διαβάζω τώρα τους μεγαλοαναλυτές του ΠΑΟΚ εδώ, είναι για να μιλάμε. Ότι οι άνθρωποι έχουν λιγότερο μυαλό τις γκαζόλαντες. Πληρώνει, λέει, τα αμυντικά κενά του ΠΑΟΚ. Ποια αμυντικά κενά, ρε, 8 κλασικές δεν κάνει ένα γκολ. Για να μην κάνουν κριτική στον Τζαλόφ που τον έφερε ο Σαββίδης. Μη τυχόν και θυμώσει ο Σαββίδης. Μιλάμε για τέτοια ραπανάκια τώρα. Ο Κωνσταντέλιας δεν κάνει γκολ. Ο Τάισον δεν κάνει γκολ. Ο Τσαλόβ δεν κάνει γκολ. Ο Τισουντάλι δεν κάνει γκολ. Ο Ζίβκοβιτς δεν κάνει γκολ. Πληρώνει, λέει, τις αμυντικές αδυναμίες. Ε, τι το λες τώρα αυτό. Τι το λες αυτόν τώρα. Ρε, δεν έχει έναν να πάει την μπάλα στα δίκια. Ο Άρης με μισή ευκαιρία κάνει γκολ. Και ο ΠΑΟΚ με 15 κλασικές δεν μπορεί να κάνει ένα. Στον Άρη δεν καταλάβαν ακόμα ότι τελειώνει ο πρώτος γύρος και τους δίνεται ευκαιρία τώρα να είναι πρωταθλητές χειμώνα. Τώρα έχει 4 μάτς σερί, ο Άρης με Πανετρελικό, Βόλο, Λιβαδιά, όλα τα μάτς στα μέτρα του. Και ότι σε όλο το πρωτάθλημα τον έμειναν 2 κατεβασιές ακόμα να πάει κάτω Αθήνα, να παίξει τέρμπι. Ένα μάτς τον έμεινε με τον Ολυμπιακό εκτός και ένα μάτς με την ΑΕΚ. Πού νομίζουν ότι πάνε να πούμε, στον Περναμπέο, να παίξουν με τον Βινί Τζουρού και με τον Πέλικαν. Τι νοοτροπία είναι αυτή μια ζωή. Αυτό το έχει πετάξει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια από πάνω του. Και ομάδα να μην έχει και χειρότερος να είναι, πάει εκεί μέσα και το πιστεύει. Ότι μπορεί να κάνει διπλό. Ένα Σάρι τραβηγμένο το μωρόν 25 μέτρα έξω από την περιοχή, να ευνηδιάσει να παίξει με τα απλά. Πού πας ρε, ποιο με τον ανύπαρκτο ρε. Πες μέσα, παίξε μπάλα ρε. Και πάτα τον. Όπως το περίμενα, για 1-0 πήγαινε το μάτς, καρφί. Τώρα γιατί έχει έναν παιχταρά μπροστά, νομίζω να κατάλαβαν τώρα ποιος είναι σεντρεφόρ, έτσι. Γιατί μας είχε τη ζάλη στα... το Φώτη τον Ιωαννίδη, ο οποίος βγαίνει τέτα τέτα, μην είναι ο μοναδικός σέντρεφόρ που βγαίνει τέτα τέτα και σημαδεύει τον τερματοφύλακα, δεν σημαδεύει το τέρμα. Χρυσή μπάλα ο Ρότρι. Ρότρι, αν ήταν αντιδύνατη χρυσή μπάλα στο Ρότρι, νομίζω ότι ο Βίρτς καλύτερος ήταν της Λεβερκούζεν για να πάρει χρυσή μπάλα. Στο Ρότρι τη δώσαν κ***τανιό, τη χρυσή μπάλα, ας τη δίνα στο Μέση. Μην ασχολείσαι ρε με αυτό. Πας για πρωτάθλημα και δεν το έχεις καταλάβει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, στον Άρη δεν το καταλάβα. Πήγαν χθες σαν τα καημένα μέσα στο Παναθηναϊκό, ντε και καλά να χάσουν το μάτς με κατεβασμένα τα χέρια. Καλά που βρέθηκε το μωρόν εκεί και τους ξεστράβωσε να. Αφού το έχουμε πει, αυτά είναι τα φορ. Μισή ευκαιρία, ένα γκολ, μισή ευκαιρία, έτσι. Ωραίος. Πώς το είσαι, τον Ολυμπιακό. Μας τα έχουν κάνει τα μυαλά, αδερφέ. Μας τα έχουν κάνει γάμισε. Τα είδες τη μήνυμα σου στείλα. Δηλαδή μπήκα σε τέτοια σκέψη. Ναι, μπας και τα έχουν γάμισε. Το φαινόμενο μπροστά. Ε, τι θες να έχουμε μπροστά, ρε. Το Χάλαντ. Τι θες να έχουμε. Έχει ο Άρης ένα σέντρεφόρ μπροστά, ο οποίος θα κάνει 25 γκολ φέτος. Τους έχει πάρει τα βρακολάστα.
με το που ακουμπάει την μπάλα είναι μέσα. Τι δες να έχουμε δηλαδή. 20 τα έκανε πέρυσι. Τι δες να έχουμε στον Άρη. Το Σίρελ, τον Μπατιστούτα, ποιον να έχουμε. Τον κορόιδευε τον Ίγκασον εκεί στην γραμμή. Έπαιρνε την μπάλα της, κορόιδευε ο Μωρό. Την ώρα μια φορά γύρισε και κοίταξε εστία, πάρ' το μέσα. Τι δες να έχουμε στον Άρη. Βλάκα, Μαντάμ Ζαΐρα, να μην βρίζω τώρα γιατί κάτι είχε πει. Καλά, κοίτα να δεις. Αυτά που βγαίνουν τώρα, αυτά που βγαίνουν τώρα, μόνο κάτι διεστραμμένα μυαλά σαν της Μαντάμ Ζαΐρα μπορούν να τα πιάσουν να πούν. Δεν πιάνονται αλλιώς. Τα πιάσε όλα όμως. Τώρα, ό,τι και να πει, ό,τι είπε είναι μέσα. Εγώ πρώτος έχω πει ρε, ότι ο Ολυμπιακός είναι άλλος στην Ευρώπη, άλλος στην Ελλάδα. Εδώ ακούτε. Τι θέλετε να πω τώρα, θα χάσει ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη γιατί το πιστεύατε εσείς. Τι τρελά μας πω, δηλαδή. Έδωσε αυτός τρία προγνωστικά, βγήκαν ανάποδα, τα ξανάδωσε. Και εσείς καταντήσατε τον Ραπτόπουλο, ρε. Μαζί και εγώ εδώ. Μαζί και εγώ, ρε, φίλε με τη λογική. Όλα εγώ έχω χάσει 7,5 εκατοστάρικα εδώ στο στοίχημα και αυτοί εδώ μου λένε τώρα εσύ δεν το έπαιξε. Τι θα έπαιζα εγώ, δεν έπαιξα 200 ευρώ τον Ολυμπιακό διπλό. Πήγα Τρίπολη να βγάλω την εκδρομή μου, μπήκα μέσα στο στοίχημα, διπλό και over. Ένα φίλο μου τον εδέσανε οι ματατζίδες και έγινε μανούρα, τον κρατήσαν 2 ώρες. Μισή παρέα μπήκαμε μέσα, 8 πήγαμε, 7 μπήκαμε. Μια βρωμοπόλη αυτή εκεί, ένα άσχετο Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι πάλα παίζει. Τα έχουμε πει. Πρώτος ο Νίκος θα έχει πει εδώ για Ουκρανούς, σεντερφόρ και τέτοια. Πρώτος έχω πει ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίζει, τον έχουν φάει ακόμα και τα χαλίκια εδώ. Του κλείνουν το σεντερφόρ και όλα αυτά. Σέντρα, εντάξει ρε φίλε. Τι να πούμε τώρα, δεν βλέπετε ο Ολυμπιακός. Και πας και τον ναι, δηλαδή, ρε, μένει χειρότερο. Δηλαδή η Μάλμε κερδίζει. Η Τρίπολη κερδίζει τη Μάλμε τώρα. Άλλο να σε ρωτήσω ρε αγόρι, δώσουμε ένα λεπτό και παίζουμε. Η Τρίπολη είναι καλύτερη από τη Μάλμε τώρα. Λογικά να μιλάμε. Ναι ρε, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έπαιξε στη Μάλμε μες στην Τρίπολη. Δεν παίζει ένας, δυο παίζουν. Δεν μπορεί, σου λέω αυτό το τέμπο μπορεί μόνο ρε. Δεν μπορούσε να περπατήσει ο Ολυμπιακός που πες, πάνε, πρέπει να είναι ανοιχτές οι άμυνες, να είναι μακριά τα center back να βγάλει φάση. Γι' αυτό και στην Ευρώπη οι ομάδες δεν κλείνουν. Ρε το τρέξιμο που έριξε ο Ολυμπιακός την Πέμπτη στη Μάλμε το έκανε στην Τρίπολη. Δεν έκανε ρε, σου λέω δεν βλέπω τι ομάδα. Προχτές περπάτα έγιναν. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίζουν. Δηλαδή ο Κοστούλας να παίξει μπροστά. Δεν έχει, βάζω δεν αυτό έχει πάγκο. Ουκράνο. Δεν έχει πάγκο δεν, ο Ολυμπιακός. Το έχουμε πει με νιό. Βάζει το Ρόντι Νέι δεξί εξτρέμ. Από εκεί καταλαβαίνει ότι όταν βάζει τον μπάξο και είναι ο μπάξο σε τρία παιχνίδια, 4 στα 2 είναι ο καλύτερο παίκτη. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός τώρα περιμένει να τον ξελασπώσουν 3 παίκτες. Ρόντι Νέι. Μάγκες, μην μου λέτε για τον μπάσκετ τώρα. Έγινε εκεί ένα, με ένα πανό και τέτοια, εντάξει. Τελευταία, μην με βάζετε σε αυτό, γιατί θα βρίσω τώρα, θα λέω για Τούρκους, Κύπριους, μην, γιατί το κάνετε αυτό, επίτηδες.